Λοιπόν, 2-3 λεπτά πριν προσγειωθούν στη Σκύρο τα δύο Μοιράζ 2000, είναι σε σχετικά ανοιχτό σχηματισμό, έχουν οπτική επαφή. Μπροστά είναι ο νούμερο 1, Σμιναγός Μπαλταδόρος, και πίσω του και δεξιά του ο νούμερο 2. Κατεβαίνουν για προσγείωση και τότε μπαίνουν σε μια θολούρα, ένα αραχνοήφαντο σύννεφο, όπως μου το χαρακτήρισε ανώτατη πηγή. Ο νούμερο 1 είναι σε ύψος 700 ποδών, δηλαδή μάρα περίπου 250 μέτρων, και κατεβαίνει. Και ο νούμερο 2 σε ύψος 1000 ποδών πίσω του, δηλαδή σε ύψος περίπου 350 μέτρων, και επίσης κατεβαίνει. Εκείνη τη στιγμή ο νούμερο 2 χάνει την οπτική επαφή με τον αρχηγό του, που ήταν μπροστά. Τότε ο νούμερο 2 λέει στον ασύρματο: «Σπάω και ανεβαίνω». Τραβάει δεξιά λοιπόν, τραβάει με σκληρή στροφή δεξιά. Με την ταχύτητα όμως που έχει, με την ταχύτητα κατάβασης που έχει, ο νούμερο 2 έχει φτάσει περίπου στα 220 πόδια ύψος, δηλαδή μόλις 70 μέτρα πριν καρφώσει τη θάλασσα. Τελικά στο τσακ καταφέρνει και οριζοντιώνει και τότε ήρεμος αναφέρει: «Γιώργο, Γιώργο, με ακούς?» Αναφέροντας, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με το νούμερο 1. Καμία απάντηση δεν παίρνει όμως από τον Γιώργο Μπαλταδόρο και τότε ο νούμερο 2 λέει στον ασύρματο: «Έχω χάσει τον αρχηγό μου. Δεν βλέπω τον αρχηγό μου». Αυτά είναι τα τελευταία δραματικά λεπτά, η συνομιλία που υπήρχε στον ασύρματο, τα τελευταία λεπτά της πτήσης. Να σου πω ότι ο νούμερο 2 δεν έφυγε από την περιοχή, δεν προσγειώθηκε, έκανε κύκλους πάνω από το σημείο της πρόσκρουσης του νούμερο 1, προσπαθώντας να βρει κάτι, να βρει ένα στοιχείο ζωής. Τελικά δεν βρήκε κάτι και μόλις έφτασαν τα πρώτα υπτάμενα μέσα, ελικόπτερα και αεροπλάνα για την έρευνα διάσωση, το νούμερο 2 προσγειώθηκε στη Σκύρο. Να σου πω επίσης ότι πριν από λίγο η ομάδα διτών της πολεμικής αεροπορίας βρήκε στο σημείο της πτώσης, άκουσε με το σόναρ κάποια ηχητικά σήματα που δείχνουν ότι βρήκε κάποια αντικείμενα σε μεγάλο βάθος, όμως 250 με 300 μέτρα. Μπορεί να είναι κάποιο φτερό, μπορεί να είναι κάποιο μέρος του κινητήρα, μπορεί να είναι και ο καταγραφέας πτήσης που θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.